Με τη διαρκή αγωνία να είναι συνεχώς ενημερωμένοι για τις όποιες αλλαγές συντελούνται σε ζητήματα φορολόγησης των επιχειρήσεων, ζουν οι λογιστές και φοροτεχνικοί και στα Χανιά. Ο αγώνας για την επαρκή επιμόρφωσή τους είναι καθημερινός, καθώς τα δεδομένα στην νομοθεσία δεν παραμένουν σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς ο λογιστής πρέπει να διαβάζει καθημερινά. Όποιος λογιστής δεν διαβάζει καθημερινά θα βγει από το παιχνίδι. Και παράλληλα θα κάνει και ζημιά στον επιχειρηματία με τον οποίο συνελάσσεται. Η οικονομία μας προσαρμόζεται στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται συχνότατες αλλαγές σε όλους τους τομείς. Προκειμένου να υπάρχει πλήρη εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τις κοινοτικές οδηγίες. Οι πελάτες μας είναι δύσκολο να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον όγκο των πληροφοριών, εξάλλου δεν είναι και το αντικείμενό τους. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι οι συνάδελφοι μας πρέπει, οι οικονομολόγοι, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί, πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να διαβάζουν συνεχώς προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες. Οι αλλαγές που γίνονται είναι τόσες πολλές και με καταιγιστικό ρυθμό, οπότε δεν είναι εύκολο ο κάθε ιδιώτης, ο κάθε επιχειρηματίας να ανταποκριθεί μόνος του σε αυτές τις αλλαγές. Γι' αυτό το λόγο αποφασίζουμε να κάνουμε συχνές ενημερώσεις, ούτως ώστε να απλοποιούμε την πληροφορία, να μπορεί να γίνει πιο εύκολα χρήση της πληροφορίας και των αλλαγών που γίνονται, ούτως ώστε να υπάρχει το μέγιστο δυνατό όφελος για τους επιχειρηματίες. Δείγμα της ανάγκης για ενημέρωση ήταν και η μεγάλη συμμετοχή λογιστών φοροτεχνικών στο δεύτερο ενημερωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το φορολογικό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό την περίοδο που ζούμε. Η φορολόγηση είναι σε υψηλά επίπεδα, οπότε πρέπει να ξέρουν πώς θα κινηθούν ούτως ώστε να αποφύγουν παγίδες. Ασχολούμαστε με το σύνολο των δραστηριοτήτων του νομού, τα αντικείμενα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις και τους συναδέλφους, τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά γραφεία, τις εξαγωγές, για να είναι σωστά ενημερωμένοι και οι επιχειρήσεις και οι συνάδελφοι μας, ώστε να μην βρίσκονται προαπρόπτου και να μην υπάρχουν προβλήματα. Τα επίκαιρα θέματα του ΦΠΑ, των αλλαγών στην νομοθεσία και των συναλλαγών με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες ανέλησαν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών Τατιάνα Σφελινιώτη και Κατερίνη Καρίδα.